με την κυρία Περβανίδου, την οποία και καλημερίζουμε. Καλημέρα, κυρία Περβανίδου. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Καμπάνη. Ελπίζω να τα έχω πει όλα όπως πρέπει, έτσι. Ναι, σωστά τα είπατε, ναι, όντως. Έχουμε κάτι να διορθώσουμε? Όχι, όχι, ισχύει ότι διαγνώστηκε χθες ένα περιστατικό το οποίο κατόπιν της διερεύνησης φαίνεται ως πιθανότερος τόπος έκθεσης οικισμός του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Συγκεντρωτικά στην Ελλάδα έχουν διαγνωστεί από τις αρχές του καλοκαιριού 22 περιστατικά. 22 περιστατικά 22 σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Από την Ημαθία είναι το πρώτο, από είναι την, το πρώτο, από είναι την το Κεντρική πρώτο. Μακεδονία. Στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε άλλα δύο περιστατικά, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Είναι άλλα δύο περιστατικά σε δύο δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Συνολικά τρία δηλαδή περιστατικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα είναι στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό, κυρία Περβανίδου? Κοιτάξτε, περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται στη χώρα μας από το 2010. Καταγράφονταν κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι μέχρι το 2014. Μετά είχαμε μια διακοπή για δύο χρόνια που δεν είχαν καταγραφεί ανθρώπινα κρούσματα, το 2015 και το 2016. Και μετά από πέρυσι πάλι είχαμε καταγράψει περιστατικά όπως και φέτος. Θεωρούμε ότι ο ιός έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας σε κάποιες περιοχές. Να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταφέρεται σε κάποιες καινούργιες περιοχές με τα άγρια μεταναστευτικά πτηνά, τα οποία μολύνουν τους ντόπιους πληθυσμούς των κουνουπιών, που είναι τα κοινά κουνούπια, και μετά αυτά τα κουνούπια δυστυχώς βρίσκουν σαν θύματα και τσιμπούνε και κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι νοσούν από τον ιό. Οι οποίοι όμως δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια οι άνθρωποι, έτσι. Για μας, επειδή όσον είναι αφορά τα συμπτώματα, είναι μεταδιδόμενη ασθένεια από άνθρωπο σε άνθρωπο? Από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι μεταδιδόμενη, παρά μόνο με τη μετάγγιση αίματος ή και με τη μεταμόσχευση, όχι με το αναπνευστικό, όχι με σάλια, όχι με αγκαλιές, ούτε καν ο ίδιος ο ασθενής, αν τον τζιμπήσει κουνούπι, θα μολύνει το κουνούπι, με βάση την ισχύουσα βιβλιογραφία και γνώση που υπάρχει μέχρι στιγμής για τον ιό παγκοσμίως. Αλλά μπορεί να μεταδοθεί μέσω μετάγγισης και γι' αυτό λαμβάνονται μέτρα και για την ασφάλεια του αίματος στις επηρεαζόμενες, όπως λέμε, περιοχές, όπως έχει χαρακτηριστεί και ο Δήμος και οι υπόλοιποι Δήμοι που είχαμε καταγραφεί ανθρώπινων περιστατικών. Να πούμε βέβαια ότι για μας αναμένονται και άλλα περιστατικά, καθώς ένα ποσοστό μεγάλο των μολυνθέντων είναι ασυμπτωματικοί, γύρω στο 80%. Ένα ποσοστό αναπτύσσει μια υιογενή συνδρομή και λιγότερο από 1% και κυρίως άτομα μιας μεγαλύτερης ηλικίας αναπτύσσουν και προσβολή του νευρικού συστήματος, του κεντρικού νευρικού συστήματος με εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα. Οπότε για μας, όταν έχουμε ένα περιστατικό εγκεφαλίτιδα, σας το πούμε, σημαίνει ότι έχουμε πιάσει την κορυφή του παγόβουνου και από γύρω μπορεί να υπάρχουν και άλλα περιστατικά που δεν έχουν διαγνωστεί, που δεν έχουν καταλάβει άνθρωποι, που είναι ασυμπτωματικοί, έτσι. Αυτό που έχει διαγνωστεί για την Ημαθία και συγκεκριμένα για το Δήμο της Αλεξάνδρειας, σε τι κατάσταση είναι? Είναι σε σταθερή κατάσταση ο άνθρωπος, νοσηλεύεται, είναι σε σταθερή κατάστασή του, παρόλο που είχε προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Άρα έπιασε το ταβάνι δηλαδή, έτσι το... Ναι, συνήθως τα περιστατικά που πιάνονται πρώτα είναι αυτά, τα πιο βαριά περιστατικά όπως καταλαβαίνετε. Σε αυτά είναι ευαισθητοποιημένοι οι γιατροί πανελλαδικά, ήδη από το Μάιο, να στέλνουν δείγματα στα ύποπτα περιστατικά και γι' αυτό και φέτος έχουν διαγνωστεί και αρκετά νωρίς ορισμένα περιστατικά. Τα περιστατικά δηλαδή τα φετινά έχουν διαγνωστεί αρκετά νωρίς, δηλαδή από τις 31 Μαΐου ήταν η έναρξη του πρώτου περιστατικού πανελλαδικά. Οπότε σίγουρα αναμένονται και άλλα περιστατικά, τόσο στις περιοχές που ήδη υπήρχε καταγραφή, όσο και σε νέες περιοχές. Αυτό που λέμε είναι ότι είναι τόσο σύνθετη η επιδημιολογία του ιού, εμπλέκονται πτηνά, εμπλέκονται κουνούπια, που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια σε ποιες περιοχές θα καταγραφεί η κυκλοφορία του ιού κάθε φορά και τι έκταση θα έχει η όποια καταγραφή, η όποια συρροή κρουσμάτων. Οπότε δίνουμε τις οδηγίες μας και στις περιοχές που έχουν καταγραφεί τα κρούσματα στους αντίστοιχους δήμους, αλλά και γενικά πανελλαδικά όλοι να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Μάλιστα. Βέβαια να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εμείς ενημερώνουμε τις τοπικές αρχές και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και τον Δήμο και τις τοπικές αρχές Δημόσιας Υγείας για την άμεση ανταπόκρισή τους και όντως είναι η ανταπόκριση γρήγορη από ό,τι γνωρίζουμε στην συγκεκριμένη περιφέρεια για την εντατικοποίηση των προγραμμάτων, των έργων καταπολέμησης κουνουπιών, την ενημέρωση του κόσμου για να προλάβουμε όσο γίνεται την περαιτέρω διασπορά του ιού και την εξάπλωση της νόσου στην περιοχή. Πώς μπορεί να
να ελαχιστοποιηθεί, να μειωθεί και εντάξει τώρα βέβαια να εξελιχθεί είναι λίγο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον πώς μπορεί τα 20-22 κρούσματα αυτά που είχαμε φέτος, παραδείγματι να γίνουν 10, να γίνουν 12 του χρόνου. Με ποιο τρόπο μπορεί αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί? Κοιτάξτε, ο ιός του Δυτικού Νείλου, από τη στιγμή που είναι ένα νόσημα το οποίο μεταδίδεται με κύκλους κουνουπιών, ένας από τους σημαντικούς άξονες είναι να στοχεύουμε στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Με τα ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης, η έγκυρη έναρξη των προγραμμάτων, η συστηματική εφαρμογή των προγραμμάτων καταπολέμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να κρατούμε όσο γίνεται πιο χαμηλά τους πληθυσμούς των κουνουπιών. Γιατί να μηδενιστούν τα κουνούπια δεν είναι κάτι εφικτό, αλλά και δεν είναι, να έχουμε, και, δεν είναι και πρέπον, έτσι. Διότι, τώρα, ναι. Διότι και αυτά επιτελούν το ρόλο τους, η φύση δεν τα γέννησε. Έχουν κάποιο ρόλο έτσι, στο οικοσύστημα, αλλά καλό είναι να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο. Βεβαίως. Η αλήθεια ναι, είναι ναι, από τη στιγμή ναι. που πλέον δεν είναι μόνο θέμα όχλησης, είναι και θέμα υγείας και δημόσιας υγείας. Βεβαίως. Όσο μπορούμε τα καταπολεμούμε, η άρα, αλήθεια, για να είναι χαμηλή πληθυσμή τους. Άρα ο πρώτος και ο σημαντικότερος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο έγκυρος ψεκασμός των κουνουπιών από την, από την πλευρά της πολιτείας. Της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, ναι, η πολιτεία, εντάξει, η πολιτεία, ο θεσμός, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ναι. θεσμός της πολιτείας, έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, από τη στιγμή άλλωστε που έχει δοθεί η αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο τρόπος αντιμετώπισης αυτός, άρα σημαίνει ότι η πολιτεία είναι αυτή που χειρίζεται εμπλεκμένη ναι, ναι. στο θέμα αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ο πρώτος και ο βασικότερος λόγος είναι... Ένα κομμάτι είναι αυτό, ένα έτσι. Κομμάτι είναι αυτό. Βέβαια, να ενημερώσω για το εξής, ότι δεν είναι άμεση συνάρτηση ότι δεν ήταν καλό το πρόγραμμα, άρα έχω περιστατικό. Ή είναι πολύ καλό το πρόγραμμα που έχω και άρα δεν έχω. Εδώ πέρα ακόμα και πολύ μεγάλες χώρες, ας πούμε στην Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, επεδεύονται με τον ιό αυτόν από το 99 και μετά κάθε χρόνο και με τι κονδύλια έχουν πέσει εκεί στην καταπολέμηση και δεν μπορούν να τον καταπολεμήσουν τον ιό. Σίγουρα. Είναι κάτι που δύσκολα ελέγχεται, όπως λέμε ο ιός αυτός. Δύσκολα ελέγχεται. Αλλά σίγουρα ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σίγουρα είναι να κοιτάξουμε να είναι χαμηλή η πληθυσμή των κουνουπιών όσο γίνεται με τα σωστά προγράμματα και τα έγκαιρα προγράμματα. Πάντως, όπως μας είπαν από τον νοσοκομείο της Βέρειας, φέτος στην Ημαθία παρατηρείται πολύ μεγάλος αριθμός κουνουπιών σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και ήταν, λέει, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Με τόσο πληθυσμό κουνουπιών ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί κρούσμα όπως τελικά και εκδηλώθηκε. Ναι, όπως σας εξήγησα, είναι αρκετά σύνθετη η επιδημιολογία Βεβαίως. Του. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε πολλά κουνούπια, πρέπει να έχει έρθει και το μολυσμένο πτηνό. Βεβαίως, να φέρει τον ιό, να εισάγει τον ιό σε μια περιοχή, έτσι. Επίσης, έχουμε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ καλά προγράμματα και έχουμε ωστόσο κρούσματα. Και έχουμε και περιοχές που δεν έχουμε κρούσματα, που μπορεί να μην έχουν τόσο καλά προγράμματα. Βεβαίως. Δεν είναι απόλυτη η σχέση. Βεβαίως. Σίγουρα βοηθάει χωρίς να είναι ο μόνος παράγοντας. Αυτός, ας πούμε, που μπορεί να συντελέσει στην καταγραφή κρουσμάτων. Κυρία Περβανίδου, ναι. ο λαός μας είναι σοφός. Λέει ότι φύλλα τα ρούχα για να έχεις τα μισά. Δεν τα έχεις ναι, όλα. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Κοιτάξτε, με βάση τη δική μας ενημέρωση, βέβαια, ξέρετε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του κλπ. Εμείς έχουμε δώσει οδηγίες, έχουμε ευαισθητοποιήσει όσο γίνεται τις τοπικές αρχές για την έγκαιρη έναρξη. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, γιατί είμαστε σε άμεση και καθημερινή επικοινωνία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη Γενική Διεύθυνση, γνωρίζουμε ότι γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο και στην περιοχή και αυτό που ξέρουμε εμείς ότι είναι ότι έχει γίνει έγκυρη έναρξη των ψεκασμών γενικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό είναι που γνωρίζουμε εμείς, δηλαδή από την πλευρά μας, από την ενημέρωση που έχουμε την από την περιφέρεια. Την υπηρεσιακή. Ακριβώς. Πάντως εμείς έχουμε να σας πληροφορήσουμε ότι υπήρξε θέμα με τον έγκυρο ψεκασμό και γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο μεγάλος αριθμός των κουνουπιών. Τώρα οι υπηρεσίες βεβαίως ναι. δεν θα μπορούσαν να πούν ότι δεν έγιναν έγκαιρα και δεν έγιναν ψεκασμοί. Γίνανε ψεκασμοί, αλλά δεν έγιναν την ώρα που έπρεπε να γίνουν και είναι κοινό μυστικό σε όλη την Ημαθία. Έτσι και υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και υπάρχουν πολλά παράπονα. Μάλιστα δε το προηγούμενο βράδυ, Δευτέρα βράδυ, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας, όλο στοιχεία έχει Δημοτικό Συμβούλιο και ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης, ο Φώτης Δημητριάδης, έφερε το θέμα των κουνουπιών στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος διαβεβαίωνε ότι όλα είναι καλά. Λοιπόν, και ο αρχηγός αντιπολίτευσης έλεγε ότι, πρώην Δήμαρχος, έλεγε ότι φέτος τα κουνούπια είναι το κάτι άλλο, δεν μπορείς να σταθείς και μάλιστα επειδή ο τόπος καταγωγής του είναι και από το πλατή, αν γνωρίζετε την γεωγραφία της περιοχής εδώ, όπου εκεί έχει και λίγο περισσότερα κουνούπια γιατί είναι κοντά περισσότερα με χωράφια, με οριζόνες και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής είναι πολύ πιο έντονο από τις υπόλοιπες περιοχές.
Και όλο τυχαία, δηλαδή το θέμα αυτό θίχθηκε τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη, ενώ είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι καλά, την Τρίτη είχαμε το ξέσπασμα αυτού του πρώτου κρούσματος. Και αναμφισβήτα, δεν θέλω να, όπως είπατε και εσείς και θα συμφωνήσω απόλυτα, με το οποιοδήποτε μέτρο, και εδώ στην Αμερική δαπανήθηκανε δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια και το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, σαφώς, αλλά είναι σε αυτή τη διαδικασία που σας είπα και λίγο πριν με την παροιμία, ότι φίλε τα ρούχα για να έχεις τα μισά. Βέβαια, να αναφέρω εδώ ότι οι αναφορές που μας έρχονται γενικά από περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας είναι ότι λόγω των υψηλών βροχοπτώσεων και των συνήθιστων κλιματικών συνθήκων μέσα στο καλοκαίρι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες με τα έργα καταπολέμησης λόγω των βροχοπτώσεων. Αυτό είναι γεγονός. Το ακούω από διάφορες περιφέρειες, οπότε είναι και ένας παράγοντας επιπλέον ίσως που, γιατί σε κάποιες περιοχές μπορεί ο πληθυσμός να δημιουργεί ιδιαίτερη όχληση. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Όντως, πράγματι, φέτος έχουμε μία έξαρση βροχοπτώσεων, είναι πρωτόγνωρο για την Κεντρική Μακεδονία. Ναι, ακριβώς. Αυτές οπότε αυτό καταλαβαίνετε τι αιστείες δημιουργούνται τώρα καινούργιες και πόσο δύσκολο είναι έτσι, το έργο το άμεσο των τοπικών αρχών στην καταπολέμηση με αυτές τις συνθήκες. Συμφωνούμε απόλυτα, απλά η επισήμαση δική μου σε αυτό που σας είπα λίγο πριν, ότι τα προβλήματα αυτά ξεκίνησαν πριν τις βροχοπτώσεις, δηλαδή υπήρξαν γκρίνιες του κόσμου, υπήρξαν και δεν έγιναν οι ψυκασμοί την ώρα που έπρεπε να γίνουν, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα φυσικά ότι ο ψυκασμός για να πιάσει, όσο και να ρίξεις, αν δεν το πιάσει εκεί που είναι στα αυγά που λένε, ας πούμε έτσι, για να μην αναπτυχθούν, μετά το έχεις το παιχνίδι, όσο και να ρίξεις είναι δώρο άδωρο, έτσι. Όχι, δεν είναι δωρά, δεν έχει σημασία και μετά, αλλά σίγουρα πρέπει να ξεκινάει και εγκαίρως σίγουρα και να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι ψεκαστικές ενέργειες που πρέπει να γίνονται. Ας πούμε, ανάλογα με τις δειγματοληψίες που γίνονται. Γιατί αν χτυπάς τη νέα γενιά, αντιλαμβανόμαστε ότι αφόσον δεν υπάρχει η γενιά που θα γεννήσει τα καινούργια, άρα ισχύει, σωστά. Έτσι, αναγκαστικά εκ των πραγμάτων μειώνεις αυτόματα τον πληθυσμό στο μέγιστο δυνατό που μπορείς να πετύχεις. Πάντως, σας λέω, δική μου ενημέρωση ήταν για τη συγκεκριμένη περιφέρεια ότι έχουν ξεκινήσει εγκαίρως. Συνήθως έχουν πολυετή προγράμματα, οπότε έχουν λίγο παρακάμψει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την καθυστέρηση που έχουν σε άλλες περιοχές. Και ξεκινούν εγκαίρως. Αυτό είναι αυτό που γνωρίζουμε εμείς από την ενημέρωση που έχουμε και την επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση. Εσείς έχετε έγγραφη επικοινωνία, αυτά στέλνουν εκεί, αυτά μας λέτε και αυτά βεβαίως. Τώρα σε κάθε περιοχή τι γίνεται ακριβώς, φυσικά δεν μπορούμε εμείς να το γνωρίζουμε εννοεί. Σε κάθε συγκεκριμένο οικισμό, ας πούμε, την κατάσταση. Άλλωστε δεν είναι και ο ρόλος σας αυτός. Εσείς είστε μια υπηρεσία η οποία επιλαμβάνεται για περιπτώσεις έτσι. Ακριβώς. Κύριε Καμπάνη, να πούμε ότι εκτός από το έργο των τοπικών αρχών, πρέπει οπωσδήποτε να συνεπικουρήσουν και οι ίδιοι οι πολίτες, γιατί σίγουρα οι περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να αναλάβουν και να χειριστούν τους δημοσίους χώρους, έτσι, αλλά στον ιδιωτικό του χώρο ο καθένας, καλό είναι να προσέχει και ο καθένας μας να μην αφήνει εστίες με στάσιμα νερά. Ό,τι συλλέγει σε νερό, είτε να το αναποδοθεί, γυρίζει, είτε να το καλύπτει, να καλύψουμε τους αγωγούς εξαρισμού των βόθρων με σίτα, γιατί εκεί πηγαίνουν και αφήνουν τα αυγά τους, τα συγκεκριμένα κουνούπια που είναι τα κοινά κουνούπια και τους αρέσουν τα βοθρολήματα. Να κοιτάμε πού πετάμε τα νερά μας και πού δημιουργούνται εστίες νερών και ό,τι δεν μπορεί να καλυφθεί ή να αναποδογυριστεί, να ανανεώνεται τουλάχιστον το νερό τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, για να μην υπάρχει δυνατότητα στο κουνούπι να γίνει, ας πούμε, ενήλικο από το στάδιο του αυγού και της προνύμφης. Οπότε να προσέχουμε και εμείς λίγο τα χωράφια μας, τα οικόπεδά μας, τις αυλές μας, τις βεράντες μας, να μην αφήνουμε πουθενά εστίες με στάσιμα νερά. Και φυσικά αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Τα εντομοαποθητικά τα κατάλληλα, εντομοκτώνα, εντομοαποθητικά περιβάλλοντος χώρου, κλιματισμός στο air condition και οι ανεμιστήρες, ο κρύος αέρας απομακρύνει τα κουνούπια. Αν υπάρχουν σίτες να χρησιμοποιούνται, οι κουνουπιέρες, πρέπει λίγο δηλαδή να προσέχουμε κι εμείς, όλος ο κόσμος δηλαδή, ιδιαίτερα τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια να λαμβάνει. Καλημέρα και από μένα. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τα συμπτώματα. Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει προσβληθεί από τον συγκεκριμένο ιό? Κοιτάξτε, όπως προείπα, ένα 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν αναπτύσσουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Το περνάνε δηλαδή χωρίς να αρρωστήσουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Ένα περίπου 20% αναπτύσσει μια ιογενή συνδρομή,
η οποία μπορεί να έχει πυρετό, μπορεί να έχει πόνο στο κεφάλι, να έχει πόνο στο σώμα, στα κόκαλα, μυαλγίες που λέμε αρθραλγίες, μπορεί να υπάρχει έντονη καταβολή, όπως η αίσθημα κακουχίας, μπορεί να υπάρχει εξάνθημα, μπορεί και όχι, και επίσης μπορεί να εκδηλωθεί και με γαστρεντερικά ενοχλήματα, να μιμηθεί γαστρεντερίτιδα, δηλαδή με μετούς, διάρειες, ακόμα και κοιλιακό πόνο. Σε ένα μικρό ποσοστό, κάτω από 1%, υπάρχει αυτό που λέμε η προσβολή του νευρικού, κεντρικού νευρικού συστήματος, με εικόνα εγκεφαλίτιδας και μηνυγκίτιδας, που φυσικά εκεί πέρα ο ασθενής πρέπει οπωσδήποτε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, να νοσηλευτεί, να πάρει την απαραίτητη φροντίδα, που θα γίνει αντιληπτό είτε με σύγχυση, είτε με πτώση επίπεδου συνείδησης, είτε με διαταραχές συμπεριφοράς από προσανατολισμό του ανθρώπου. Φαντάζομαι αυτό άμεσα θα πάει για εκτίμηση σε κάποιο νοσοκομείο. Έτσι. Κυρίως οι πιο βαριές και οι πιο σοβαρές μορφές της λίμωξης, να πούμε ότι κυρίως αφορούν άτομα κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με χρόνια νοσήματα υποκείμενα, που πρέπει ιδιαιτέρως να προσέχουν και να λαμβάνουν τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και οι άλλοι δεν πρέπει να τα λαμβάνουν, φυσικά και πρέπει να τα λαμβάνουν. Ας πούμε, είχαμε περιστατικά. Τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν. Είχαμε περιστατικά και φέτος είχαμε. Το πιο νεαρό περιστατικό φέτος ήταν 13 χρονών. Οπότε μπορεί να προσβληθούν και τα παιδιά, αλλά συνήθως ακόμα και μορφή μηνυγκίτιδας να κάνουν, ας πούμε, οι μικρότερες ηλικίες, συνήθως το ξεπερνούν, δεν τους αφήνει κάτι, δεν έχουν κάποια υπολειμματική συνδρομή. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τώρα μιλάμε, έτσι. Για νεογέννητα. Έχουμε δεν έχουμε καταγραφές, όχι, δεν έχουμε για μωρά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουν όλες οι ηλικιακές ομάδες. Απλά με βάση τα επιδημιολογικά μας δεδομένα και τη γνώση που έχουμε για τον ιό παγκοσμίως, βλέπουμε ότι κυρίως τα άτομα που μπορεί να έχουν και πολύ σοβαρή κατάληξη είναι κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με προβλήματα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να προστατευόμαστε όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι. Αν προσβληθεί κάποιος με το συγκεκριμένο ιό, μπορεί να καταπολεμηθεί ή ο ιός παραμένει μέσα και μπορεί να επανέλθει σε κάποια άλλη στιγμή της ζωής του? Ο ιός ως ιός δεν μπορεί να υπάρξει, καταρχάς δεν υπάρχει κάποια θεραπεία ιδιαίτερη. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική. Στον ιό, σε κάθε ιό, η θεραπεία είναι υποστηρικτική. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος νοσεί, συνήθως μπορεί να μείνει μια μακροχρόνια ανοσία. Έχει μελετηθεί δηλαδή ότι μπορεί να αφήσει μια μακροχρόνια ανοσία, αλλά για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού. Κυκλοφορούν και άλλα στελέχη παγκοσμίως, τα οποία δεν ξέρουμε αν θα κυκλοφορήσουν και στη χώρα μας, από τα οποία ίσως πιθανότατα μπορεί να επαναπροσβληθεί. Άρα και αυτός που έχει νοσήσει, και αυτός οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα του και πάλι για την προστασία από τα κουνούπια, ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Δεν έχουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Ήταν καταιγιστική η κυρία, εντάξει. Καταιγιστική και κατατοπιστική. Και κατατοπιστική στο έπαρκο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Έτσι. Την ευχαριστήσουμε και καλά. Να τα λάβουν υπόψη τους οι αρμόδιοι, αλλά και οι ίδιοι πολίτες, όπως είπατε, να λαμβάνουν κάποια μέτρα για την ατομική τους ασφάλεια. Ακριβώς, και να πούμε ότι κάθε Πέμπτη βγαίνει η εβδομαδιαία έκθεση στο Κελπνό, που ενημερώνουμε άμεσα τον κόσμο για το ποιες περιοχές έχουν καταγραφεί περιστατικά σε επίπεδο Δήμου. Οπότε μπορούν να ενημερώνεται το κοινό και από την ιστοσελίδα του Κελπνό. Μάλιστα. Κελπνό.gr δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Κελπνό.gr. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά μας είπε η γιατρός. Νομίζω πως το καλύψαμε το θέμα. Πιο εμπεριστατωμένα. Καλύτερα δεν μπορούσε να γίνει. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Ακριβώς. Από πλευράς ενημέρωσης. Ενημερωτικά είναι αυτά. Ακριβώς. Τώρα, δεν τα μέσα έχουν ένα ρόλο μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, ο ημάντας πρέπει να πάει εκεί που πρέπει να πάει και να κάνουν τις ανάλογες ενημερώσεις. Το πιο βασικό είναι να γίνει ενημέρωση στους πολίτες. Κάτι που δεν κάνει δυστυχώς κανένας, και αυτά είναι δουλειά των τοπικών φορέων, ας πούμε, και κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει να δώσει μια παραπάνω, μάλλον μια περισσότερη βάση σε αυτά τα πράγματα. Πρώτον, να ενημερώνει τους πολίτες ώστε να λαμβάνουν και μόνοι τους κάποια μέτρα. Δεν μπορεί να τα κάνουν όλα η τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεύτερον, η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε επίπεδο περιφέρειας είτε σε επίπεδο Δήμου, να ακολουθεί την αντικουνουπική εκστρατεία κατά γράμμα και κατά νόμο. Πάντως, Στέλιο. Και έγκαιρα όλα, για να μειώνουμε τους κινδύνους. Όλοι ξέρουν ότι οι ιοί δύσκολα εξαλείφονται ή μάλλον δεν εξαλείφονται ποτέ. Απλώς πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα. Πάντως, μέχρι και αυτή τη στιγμή που διαβάζω το, που βλέπω το site του Δήμου, βλέπω αυτή τη στιγμή το site του Δήμου, έτσι, ως τελευταία ενημέρωση έχει πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, έτσι, και το προηγούμενο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων. Δεν έχει, δηλαδή, κάποιο δελτίο τύπου με το
πρόβλημα που έχει προκύψει, το οποίο από χθες παίζει στα μέσα ενημέρωσης, παίζει στην κοινωνία του Δήμου Αλεξάνδρειας και σε όλη την Ιμαθία και δυστυχώς, τουλάχιστον εδώ από το site του Δήμου που βλέπω, δεν βλέπω καμία απολύτως... Το θέμα παίζει στα μέσα. Αυτοί του Δήμου τι παίζουν δεν μας είπαν. Αυτό... Και δεν ξέρουμε. Αυτό δεν ξέρουμε. Τα υπόλοιπα είναι... τα ξέρουμε. Έτσι. Λοιπόν... Νομίζω ότι έπρεπε να βγάλει ήδη ένα δελτίο τύπου ενημερωτικό προς τον κόσμο να λάβει αυτά τα μέτρα που μας είπε και η κυρία, τουλάχιστον ο καθένας προσωπικά για το σπίτι του, για το οικόπεδό του, για το περιβάλλον του κτλ. Εκτός εάν, Στέλιο, επειδή γράψαμε ότι θα είχαμε την επιδημιολόγο εμείς, είπαν εντάξει, αυτό το κάνει το ραδιόφωνο, γιατί να το κάνουμε κι εμείς. Ίσως να το σκέφτηκαν και έτσι. κάνω χιούμορ τώρα. Ναι, άγνωστη η βουλή του. Κάνω χιούμορ τώρα. Της ηγεσίας του Δήμου Αλεξανδρίας. Λοιπόν,